Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα κακώς κείμενα της συνεργασίας Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα ελληνικά προγράμματα στήριξης αναφέρεται μεταξύ άλλων έκθεση που καταρτίστηκε από την ομάδα δράσης της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έκθεση, που έχει ως θέμα την αξιολόγηση της συνεργασίας του Ταμείου με άλλους μηχανισμούς διάσωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, περιγράφει με μελανά χρώματα τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης. Η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά πως στην περίπτωση της χώρας μας, δεδομένης της πολυπλοκότητας και των αναγκών προσαρμογής σε πραγματικό χρόνο, αναπτύχθηκε ένας ορισμένος βαθμός αδιαφάνειας, αλλά και πως οι ξεχωριστές αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους από κάθε θεσμικό όργανο και η έλλειψη ενοποιημένου αναλυτικού πλαισίου για διαρθρωτικές αλλαγές αύξησαν το κίνδυνο για τις ελληνικές αρχές. Πολυκατοικίες, γραφεία και επαγγελματικά κίνητα αναζητούν ξένα φαντ στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Αυτό επιβεβαιώνουν στο insider.gr τραπεζικές πηγές που κάνουν λόγο για τρομακτική κινητικότητα στην αγορά κινήτων, καθώς ξένοι επενδυτές απευθύνονται στις τράπεζες για κίνητα στην περίμετρο του ιστορικού κέντρου της πόλης προκειμένου να αλλάξουν τη χρήση τους σε τουριστική. Χαρακτηριστικά, Ισραηλινό φαντ απευθύνθηκε πρόσφατα σε μία από τις συστημικές τράπεζες, ζητώντας να αγοράσει 900 κίνητα σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να τα μετατρέψει τουριστικά. Η συμφωνία τελικά δεν έκλεισε λόγω της απαγορευτικής έκπτωσης 40% που ζητούσε το συγκεκριμένο φαντ. Η προσέγγιση όμως αυτή είναι ενδεικτική του τεράστιου ενδιαφέροντος από το εξωτερικό για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό. Να σημειώσουμε ότι για τουριστική χρήση αναζητούνται ολόκληρα κτίρια, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη απαγορευτεί η διάθεση διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες προκειμένου να μην καταπατώνται τα δικαιώματα των υπόλοιπων ενίκων. Χωρίς εμπόδιο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις συνδρομητικές τους υπηρεσίες ψυχαγωγίες Ευρωπαίοι από την 1η Απριλίου σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ταξιδέψουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με τις συνδρομές τους και δεν θα χρειάζονται νέα άδεια για να χρησιμοποιούν δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Netflix και το HBO. Όπου και αν ταξιδεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγκάζεται πλέον να χάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μεταδόσεις αθλητικών αγώνων, βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία είστε συνδρομητές στη χώρα καταγωγής σας. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για τις υπηρεσίες επιπληρωμή αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και από τους παρόχους ελεύθερου περιεχομένου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Αξίζει να επισημάνουμε πως το 60% των νέων Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις συνδρομές στα ταξίδια τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν επιλέγουν να γίνουν συνδρομητές στις εν λόγω υπηρεσίες. Τοτικά κινείται χρηματιστήρια και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα και με τις 771,78 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,35% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.